Κόκκινο χτυπάει επικινδυνότητα στην οδό Καράτζη και σε κάθε τους δρόμους όπου έχουν σχηματιστεί τεράστιες λακκούβες θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή διερχόμενων οδηγών. Δύο φορές έχω πέσει εκεί, μια φορά με έχει πιάσει λάστιχο, δεν βρίσκει άκρια με αυτούς τους ανθρώπους. Η ιστορία είναι ότι μπορεί να πέσει κανείς και να χτυπήσει κιόλας εκεί. Ο χαμός, σε όποιο δρόμο και θα πας, θα βρεις λακκούβες. Έχουν οι άνθρωποι ρημάξει τα μάξα τους. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Και κινδυνεύουν να. Παναγία μου, ανά πάση στιγμή. Άκρως επικίνδυνες λακκούβες, όπου δεν έχουν λείψει και μικροτραυματισμοί, με οδηγούς και πολίτες να ξεσπούν στο τηλεοπτικό φακό. Κάθε πρωί 6 παρατέταρτο ξεκινάει εδώ πέρα η ζωή. Γιατί όλοι πάνε στις δουλειές τους στη βιομηχανική περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν να το κοιτάξουν το θέμα εδώ πέρα του δρόμου, έτσι, γιατί είναι μείζον θέμα, σοβαρό. Πολλές φορές τα αυτοκίνητα κοντεύουμε να τα σπάσουμε. Έχει καταντήσει η αηδία. Από εδώ παραπάνω είναι γεμάτο λάκκους και δεν βλέπω και κανένα να τα φτιάχνει. Ένας χαμός γίνεται. Δηλαδή, αν πάθω εγώ ζημιά, ποιος θα μου αποζημιώσει. Εμείς προσπαθούμε συνέχεια και κάνουμε τις αναφορές, αλλά δυστυχώς είναι πολύ επικίνδυνη. Πάρα πολύ. Και ειδικά το βράδυ, όποιος το ξέρει. Μπορεί να πέσει και με το μηχανάκι που πάνε τη λιβεράδες πάνω κάτω. Όπως υποστηρίζουν δημότες, οι λακκούβες σχηματίστηκαν μετά από έργα της AI, τα οποία αφορούσαν αποφράξεις φρεατίων, αλλά και έργα αποκαταστάσεων μετά από διαρροή, με τις λακκούβες και τις τομές να μπαλώνονται πρόχειρα με χώμα. Εδώ πέρα, ανά 50 μέτρα υπάρχουν φρεάτια λιμάτων. Ναι. Αυτά φράζουν διότι η αποχέτευση εδώ πέρα είναι προβληματική, έτσι, και έρχεται κάθε ετός, ας πούμε, έρχονται τα παιδιά και την ξεφράζουν. Κάποια διαρροή έτρεσε νερό. Τώρα τη φτιάξανε, είχαν έρθει δεύτερη φορά, τη φτιάξανε. Αλλά αφήσανε έτσι. Τις λακκούβες και τα αυτοκίνητα κοντεύουν να διαλύσουν. Σε λίγο θα φύγει όλο το χώμα με την προχή. Ναι. Και λάσπες, όταν βρέσει λάσπες και μπαίνουν παντού. Πρέπει να έρθουν να το φτιάξουν, έλεος πια. Οδηγοί βιώνουν δραματικές καταστάσεις εδώ και 2 εβδομάδες, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα προς τη λότζια. Παιδιά, άμα ξεκινάμε μια δουλειά, την τελειώνουμε, την αφήνουμε στη μέση. Από ό,τι μου έχουν πει, γιατί δεν γνωρίζω εγώ, ναι, είχε φράξει. Οι αρμόδιοι να κάνουν αυτά που πρέπει και να κοιτάξουν τους δρόμους και να κοιτάξουν τους δημότες. Τραγελαθικές εικόνες και στον Ξηροπόταμο. Η επίμαχη λακκούβα, η οποία βρίσκεται κοντά σε σχολείο και σε γυροκομείο, έχει σχηματιστεί στη μέση του δρόμου και έχει σκεπαστεί πρόχειρα με ξύλινη παλέτα και τούβλα. Τριτοκοσμικές καταστάσεις, με τους δημότες να τονίζουν την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του οδοστρώματος.